Γιώργο, σε σημαντική μέρα η σημερινή Απόλλωνα, όχι τόσο για το αγωνιστικό κομμάτι θα έλεγα, αλλά γιατί προκύψαν ευχάριστες ειδήσεις με τις ανανεώσεις τριών συμβολέων του Παπουλή, του Γκιέ, αλλά και του Αγγελή, τριών πρωτοκλασσών ποδοσφαιριστών. Είναι γεγονός, ο κάθε αγωνιστής νομίζω σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη. Πολύ σημαντική η ανανέωση αυτών των τριών παιχτών, και αυτό νομίζω δείχνει και το κλίμα της ομάδας και πόσο καλά λειτουργούσε σε όλα τα επίπεδα. Ο Απόλλωνας στο τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι έχει βρει τα πατήματα του. Πραγματοποιεί ένα νικηφόρο σερί. Θεωρείς ότι αυτή η πορεία μπορεί να έχει και συνέχεια και στις δύο διοργανώσεις? Ναι, από την πρώτη στιγμή έδειξε ο Απόλλωνας φέτος ότι είναι μια σοβαρή ομάδα. Γίνεται μια πολύ σωστή δουλειά σε όλους τους τομείς και νομίζω ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από νωρίς θα καρποφορήσει. Επόμενος αντίπολος η Άλσο Κύπελλο, υπάρχουν και τα δύο ντέρπι μέχρι το τέλος της κανονικής φάσης με ΑΚ και ΑΠΟΕΛ. Πώς βλέπεις τα πράγματα? Νομίζω αυτά τα τρία παιχνίδια είναι πολύ καθοριστικά να δείξουν την πορεία του Απόλλωνα στο συνεχής μέλλον. Νομίζω ότι αυτά τα τρία αποτελέσματα είναι το final test να δούμε τον Απόλλωνα τι μπορεί να κάνει στη σεζόν. Και νομίζω αν αυτά τα τρία αποτελέσματα είναι σωστά, μπορεί να χαράξει μια χρυσή εποχή για τον Απόλλωνα. Διακρίνησες τη Σκοποβολή, γνωρίζουμε όλες τις επιτυχίες που έχεις, αλλά έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά στο ποδόσφαιρο. Σε βλέπω εντακτικά στην κερκία του Απόλλωνα. Σαν φίλαθλος, πόσο χαρούμενο σε κάνει να βλέπεις τον Απόλλωνα να έχει επιτυχίες? Κοίταξε, έχω πει πολλές φορές όταν είμαι στην Κύπρο, ο Απόλλωνας είναι η ξεκούραση μου, είναι η αγάπη μου, είναι